Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Αθανασάτος που βλέπετε είναι ο συνάδελφό μας, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος μένει ξάγρυπνος γιατί ο κύριος Κασελάκης έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Όλη τη μέρα, αλλά το πρωί το βράδυ. Τελευταία μέρα όμως σήμερα. Τελευταία είναι 3 ώρα. Χαλαρώνει ο Χριστόδουλος. Είναι 3 ώρα τα ξημερώματα και τον βλέπεις τον άνθρωπο ότι τα έχει παρακολουθήσει όλα και μας τα έχει στείλει με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε ο λόγος είναι σε σένα, Χριστόδουλε. Τα έχουμε φτιάξει όλα όπως μας τα έχεις πει. Περιμένουμε. Είναι λοιπόν καλημέρα από Νέα Υόρκη. Ήταν λοιπόν η τελευταία ημέρα ουσιαστικά της παρουσίας του κυρίου Κασελάκη στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν θα είναι η τελευταία για πάρα πολύ καιρό, καθώς έχει δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει. Ανέφερε σήμερα ότι ανά 2 μήνες θα βρίσκεται στην Αμερική και αν δεν κάνω λάθος έχει δώσει μετά την ημέρα των ευχαριστών χρονικό περιθώριο ότι θα επιστρέψει. Στα Καθημάς ήταν η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Υόρκη στο Κεφαλονιτικό Σπίτι. Ο κ. Κασελάκης κατέφτασε ευδιάθετος. Είχε διάθεση να αστειευτεί με τον βουλευτή επικρατείας Δ. Άωθωνα Ηλιόπουλο για το γεγονός ότι είχε εκτεθεί σε λωρίδα λεωφορείου και θα μπορούσε να γίνει κάποιο ατύχημα. Μία πάυση, να δούμε το στιγμιότυπο που μας λέει. Πάμε. Στο λεωφορείο. Ποιος θα κυνηγούσε. Ε? Το λεωφορείο θα νικούσε. Εγώ. Γιατί λες ότι λες. Καλά. Το όνομά σου, το ξέρω. Γεια σου, καλά, μπροστά στο λεωφορείο σου να... Άμα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το λεωφορείο, πώς θα αντιμετωπίσουμε το Μητσοτάκη. Είσαι τρελός. Πώς θα αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη, είπε. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, τα έχουν πολιτικοποιήσει όλα, έτσι. Ό,τι συμβαίνει, πάντα θα υπάρχει στο βάθος ένας Μητσοτάκης ή ένας Τζουμάκας. Ναι, τώρα δεν βλέπεις. Άμα δεν αντιμετωπίσω το λεωφορείο, πώς θα αντιμετωπίσω τον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Άλλο στιγμιότυπο. Δεύτερο. Άλλο στιγμιότυπο. Μπαίνει και στην πρώτη αίθουσα ο πρόεδρος του Συλλόγου Κέφαλος. Ο οικοδεσπότης σύλλογος, δηλαδή, ο κύριος Αλισανδράτος, τον συστήνει ασφαλώς με αρκετή δόση χιούμορ στους γονείς του. Ήταν εκεί και η μητέρα και ο πατέρας του Στέφανου Κασελάκη και ασφαλώς ο σύζυγός του, ο Τάιλερ Μάκβεθ. Ήταν ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο. Και το σκυλάκι. Και μάλιστα η μητέρα του, με την οποία. Και το σκυλάκι, ναι. Μην το ξεχάσουμε. Η μητέρα του δήλωσε υπερήφανη για αυτή τη στιγμή και εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι θα έχει πάρα πολύ καλή πορεία η πολιτική σταδιοδρομία του γιου της. Ωραία, το έχουμε και αυτό το στιγμιότυπο, κύριε Αθανασάτη, για να το δούμε. Να σας συστήσω εδώ, από εδώ, γνωρίζετε. Γεια σου, παπά. Και ο παπάς από εδώ. Καλό είναι αυτό να γνωρίζει νέο κόσμο, έτσι. Μάλιστα. Και εκεί τώρα... Εκφώνησε και μια ομιλία έτσι, στους συγκεντρωμένους. Έχει πει διάφορα, πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ τι βλέπουμε τώρα. Εδώ είναι ένα, θα μας πει και ο Χριστόδουλος, μίλησε και μέσω Skype. Είναι κάτι το οποίο επαναλήφθηκε, γιατί είχε γίνει και εχθές τον Άγιο Δημήτριο. Κάποια στιγμή συνομιλούσε με ομογενείς πριν προσέλθει για να ξεκινήσει την ομιλία ο κύριος Κασελάκης και κάποια στιγμή ένας κύριος με τον οποίο έχει συνομιλήσει νωρίτερα πήρε με Skype τις δύο του κόρες, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, διαμένουν στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, που ανέφερε χαρακτηριστικά πως ήθελαν να τον γνωρίσουν. Τις έδειξε στον κύριο Κασελάκη και ο κύριος Κασελάκης ομίλησε μαζί τους, αν δεν κάνω λάθος, για περίπου ένα λεπτό και μάλιστα με ιδιαίτερη θέρμη. Μάλιστα, το... από Νέα Υόρκη σύνδεση με Τούμπα, απευθείας. Πού μένετε εκεί? Θα μείνετε Ελλάδα? Θα μείνετε Ελλάδα μετά το πτυχίο? Επικοινωνιακός, όπως πάντα, έτσι, Στέφανος, λέγε με Στέφανο. Βαρύ πρόγραμμα. Βαρύ πρόγραμμα. Τώρα στα της ομιλίας, κύριε Πιταρά. Εμένα ρωτάς. Ο Χριστόδουλος ήταν. Πόσο κόσμο είχε, εσύ, Χριστόδουλε? Εγώ το μόνο που έμαθα είναι ότι 2 στις 10 λέξεις ήταν για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό ξέρω. Και το 1981. Ανέφερε πολύ τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η εκδήλωση, ασφαλώς αυτή η αίθουσα δεν είναι η μεγαλύτερη που διαθέτει η ομογένεια, αλλά μπορώ να πω ότι είχε την μεγαλύτερη προσέλευση από τις αντίστοιχες που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης. Δεν είμαι σίγουρος
ότι έφτασε τα 100 άτομα. Είχε πάντως αρκετό κόσμο και είχε και κόσμο ο οποίος είναι εκτός των σχηματισμών του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης. 100 άτομα περίπου είπες. Ο κύριος Κασελάκης, περίπου 100 άτομα, 80, δηλαδή ναι. Δεν ήταν πολύ, δεν παρεκκλίνει πάρα πολύ ο πραγματικός αριθμός από αυτόν που. Καλά, με 100 άτομα δεν έρχεται η αλλαγή όμως. Στη Νέα Υόρκη είναι, ρε φίλε, κάτσε. Λέω, επειδή έκανε αναφορές στον Ανδρέα και το 81. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε πιθανώς συγκεκριμένη στόχευση. Αυτό είναι και θέμα των διοργανωτών λίγος πολύ. Το θέμα είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης ανέφερε μεταξύ άλλων αυτό για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα από τα στοιχεία που ανέφερε είναι πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο 1981. Μάλιστα. Επανέλαβε επίσης την εκτίμησή του στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν μπήκε σε σύγκριση, ενώ έκανε μια σύγκριση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό το context ανέφερε ότι και ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο εκτιμά και θαυμάζει, ήταν γιος πρωθυπουργού. Ενώ τόσο ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, όσο και αυτός, είναι νέα δηλαδή, πρόσωπα πρωτοεφαντιζόμενα και άθαρτα. Το μόνο που δεν είπε στην ομιλία του είναι ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Δηλαδή, όλα τα άλλα τα έχει πει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, αναφέρθηκε, φίλε. Αναφέρθηκε στο κοινωνικό κράτος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε αφήσουμε να πας να κοιμηθείς. Έμεση αναφορά. Καλά. Και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κασελάκης για το μακρινό 1981. Στην Ελλάδα έχει έρθει επιτέλους η μέρα που πρέπει να κάνουμε 1981 και πάλι. Πρέπει να χτίσουμε και πάλι κοινωνικό κράτος από την αρχή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δούμε μια κυρία δικηγόρο, καταξιωμένη δικηγόρο στην Νέα Υόρκη. Όχι μια κυρία, την εκπρόσωπο τύπου του Στέφανου Κασελάκη, σύμφωνα με την ίδια, όσο καιρό βρισκόταν στην Αμερική, έτσι είπε. Έχω γίνει βγαίνω σε όλα τα κανάλια. Του Κασελάκη ή του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Υόρκη? Όχι, όχι, όχι. Του Κασελάκη μόνο. Στέφανου Κασελάκη συγκεκριμένα. Μάλιστα. Άλλο Κασελάκη, άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρούσα φάση, ναι, κύριε Πιταρά, βεβαίως. Κυρία Μαρία Μάρκου, καλημέρα. Μέρα, κύριε Πιταρά και κύριε Γρηγοριάδη. Τι κάνετε? Μια χαρά. Το Θεό. Λοιπόν, το ζήσατε από πολύ κοντά, έτσι. Καταρχάς, στο γάμο ήσασταν? Το γάμο δεν θα σας πω ποιοι ήταν. Εσείς ήσασταν? Όχι, για εσάς δεν θέλουμε να μάθουμε. Δεν είμαστε κουτσομπόλιδες. Προς εσάς λέμε. Εγώ δεν ήμουν στο γάμο. Ήταν πολύ κλειστός ο γάμος. Ήταν κάτι απλό, κλασικό και ρομαντικό. Αυτό θα σας πω. Ωραία. Εσείς τον κύριο Κασελάκη τον γνωρίζατε πριν αναλάβει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ και γίνει αρχηγός? Φυσικά, ο κύριος Κασελάκης δεν είναι κάποιος ο οποίος εμφανίστηκε τώρα στα δρόμενα της Ομογένειας. Τον κύριο Κασελάκη τον γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ομογένεια. Ο αυτογραφούσε στον Εθνικό Κήρυκα. Είναι της γενιάς μας. Είναι ένας νέος επαγγελματίας, καταξιωμένος σε δικό του το χώρο. Συνεπώς, για μας στην Ομογένεια δεν είναι κάτι νεόφερτο που ήρθε. Είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος ασχολιόταν πάντοτε με τα κοινά, από το δικό του μετερίζει, και τώρα τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που είναι πρόεδρος και του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε τη χαρά να τον έχουμε στο ένα και μοναδικό λύκειο, το μεγαλύτερο και όλα σχολείο που έχουμε σε όλη την Ομογένεια, στον Άγιο Δημήτριο, όπου εκεί ο σύζυγός μου που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έπαιξε μπάλα μαζί του, τα είδαμε, τα είδαμε. Και μπάλα παίξανε και μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα. Εμείς όμως βλέπουμε στα πλάνα εσάς στο πλευρό του. Εσείς έχετε αναλάβει έστω και ατύπως κάποιο ρόλο? Θέλετε να μας πείτε? Αυτά θα τα πούμε στο μέλλον. Μη βιάζεσαι. Άρα κάτι ψήνεται που λέμε. Μη βιάζεσαι. Τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Περίμενε. Δεν ξέρω, ρωτάω, έχω απορίες. Λοιπόν, ας πούμε κάτι που μπορούμε να το πούμε. Τι σας έκανε εντύπωση από τον Στέφανο Κασελάκη, όπως τον ζήσατε εσείς αυτές τις μέρες σε προσωπικές στιγμές, έτσι, πέραν του πολιτικού? Εδώ κρατάει και ένα ομοίωμα ανθρώπινου σώματος από κάποια αίθουσα, μάλλον ιατρικής, σε κάποια πλάνα που μας στείλατε. Πήγαμε μαζί στο Science Lab που έχει δημιουργηθεί στο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου και συνεπώς μέσα είχαν και κάποια όργανα τα οποία τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εκμάθησης τους μαθητές και αστιεύτηκε μαζί με τον Τάιλερ λόγω του επαγγέλματος του Τάιλερ. Γι' αυτό και βλέπουμε τα όργανα. Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχετε καταλάβει όλοι, είναι πολύ επικοινωνιακός, ξέρει να χειρίζεται την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, είναι ένας άνθρωπος απλός, με θετική ενέργεια, με χαμόγελο, και τον βλέπετε ανοιχτός. Σίγουρα όμως να ξέρετε ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος εξαφνιάζει
Και είμαι σίγουρη ότι και στο μέλλον θα σας ευνηδιάζει. Γιατί όλοι λέγαμε ότι θα παντρευτεί στα Χάμπτονς. Και κάποιος που μπορεί να σκεφτεί τον κύριο Κασελάκη πόσο ανοιχτός είναι και ότι έχει μείνει τόσα χρόνια στη Νέα Υόρκη, γνωρίζει πολύ καλά τη Νέα Υόρκη, έχει αφομοιωθεί με τη Νέα Υόρκη, δεν θα πήγαινε ποτέ να παντρευτεί. Καλά, ο άνθρωπος πήγε να περάσει έτσι κάποια στιγμές με τους δικούς του ανθρώπους, να ζήσει όπως το είχε σχεδιάσει και ένα πολύ προσωπικό χαρμόσυνο γεγονός. Και του το πήγαν να το χαλάσουν εδώ κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Α, καλά, αυτά τα δούμε. Τον ευρεάσανε. Ναι. Τώρα, να έχει ετοιμάσει όλη αυτή την ιστορία εκεί και να εμφανίζονται κάποιοι και να λένε διάφορα από εδώ. Καλά, είναι ένα το προσωπικό κομμάτι και ένα το πολιτικό κομμάτι. Πρέπει να σέβεσαι και τις προσωπικές στιγμές του άλλου. Τι περίμενε να τελειώσει το μυστήριο, να έρθει και μετά. Βιάστηκε ο κύριος Τζουμπάκας. Δηλαδή, τέλος πάντων, έλεος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Για τον κόπο που κάνατε, να μείνετε μέχρι αυτή την ώρα. Εγώ κατάλαβα, θα τα λέμε συχνά με την κυρία Μάρκου πάντως. Έτσι κατάλαβα. Στο μέλλον. Στο μέλλον. Έτσι κατάλαβα, δεν ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα να έχετε. Μάλλον καληνύχτα πια. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.